Γεια χαρά, Ινφέρνος, ένα ακόμη Cooler Master επεισόδιο στο οποίο θα σας δείξω δύο πολύ ωραίες budget λύσεις από την εταιρεία και συγκεκριμένα δύο ολοκένουργια προϊόντα θέλω να πω. Ευχαριστώ την Cooler Master Ελλάς που τα στείλε γρήγορα. Το ένα είναι το Octane Combo της Cooler Master και το άλλο είναι το Devastator. Θα έλεγα για Devastator, είναι το Suppressor. Αυτό είναι ουσιαστικά ο διάδοχος του Devastator Combo, αν το θυμάστε. Το είχαμε δώσει και σε διαγωνισμό στους Unboxolics. Αυτό είναι λοιπόν το Suppressor, είναι μόνο του ένα keyboard, ενώ αυτό είναι combo, δηλαδή keyboard και ποντίκι μαζί. Τι από τα δύο θέλεις, Νίκο? Το combo. Το combo να ανοίξουμε πρώτα? Ναι. Ωραία, θα ανοίξω πρώτα το Suppressor. Αυτό λοιπόν είναι το Suppressor, το keyboard, το budget keyboard αυτή τη στιγμή της Cooler Master. Από πού να ξεκινήσω? Πρώτα απ' όλα, ενώ γενικά είναι φθηνό πληκτρολόγιο, είναι budget πληκτρολόγιο, η κατασκευή του δεν είναι τόσο κακή. Και το πλαστικό επίσης δεν είναι τόσο κακό. Μην περιμένετε να δείτε τώρα εντελώς premium υλικά, αλλά σε γενικές γραμμές είναι πολύ αποδεκτή η ποιότητα κατασκευής. Μου αρέσει πολύ τα πλήκτρα που έχουν αυτή τη soft touch, υφασμάτινη υφή, που πραγματικά είναι χρήσιμο σε πληκτρολόγια. Να ξεκινήσω από εδώ πίσω που βλέπετε ότι το καλώδιο USB, το οποίο είναι mini USB, αποσυνδέεται από το πληκτρολόγιο και συνδέεται με USB στον υπολογιστή. Αυτό το palm rest, το arm rest, αφαιρείται, βέβαια θέλει βίδωμα εδώ κάτω, χρειάστηκε να το βιδώσω δηλαδή για να μπει, λίγο με ζόρισε, αλλά εντάξει. Δεν είμαι πολύ απαιτητικός σε αυτά, έτσι κι αλλιώς μια φορά θα μπει ή μια φορά θα βγει. Οπότε, αν δεν θέλετε τόσο μάκρος, μπορείτε απλά να το αφαιρέσετε. Από πού να ξεκινήσω? Πρέπει να πλησιάσω Νίκος. Καταρχάς, επίσης να πω ότι υπάρχουν, εννοείται, και θυμάσαι, Νίκο, πώς τα λέγαμε αυτά, τσουτσουνάκια, ναι, που σηκώνονται, σκαλοπατάκια. Ναι, ήταν ο επιστημονικός όρος. Ο επιστημονικός όρος, ναι. Λοιπόν, για μερική ανύψωση του keyboard και να ξεκινήσω από εδώ, για εσάς αριστερά, έχουμε 5 πλήκτρα τα οποία καθορίζουν τα profiles. Γενικά υπάρχουν 72 πλήρως προγραμματιζόμενα πλήκτρα εδώ πάνω σε 5 profiles, κάτι το οποίο δεν νομίζω να μην σας καλύπτει όσον αφορά τις συντομεύσεις και τα macros. Έχουμε από εδώ μεριά multimedia keys, χρήσιμο. Μου τη δίνουν πολλές φορές τα multimedia keys όταν τα βάζουν μόνο με το πλήκτρο function. Ο φωτισμός είναι λευκός μόνο, δεν αλλάζει. Το μόνο που αλλάζει είναι η έντασή του πατώντας το FN πλήκτρο. Έτσι. Και αν θέλετε το απενεργοποιείτε εντελώς. Ξαναλέω, το είπα, Νίκο, ότι είναι πλήκτρα μεμβράνης και όχι μηχανικά. Όχι. Είναι κανονικά πλήκτρα μεμβράνης, αθόρυβα, ακούστε. Έτσι, αλλά έχουν καλό feedback και σε γενικές γραμμές αυτό είναι. Έχουμε έναν 30-διάμπιτο Rapid Engine επεξεργαστή χρονισμένο στα 72 Hz, που σημαίνει ότι είναι πολύ γρήγορο όσον αφορά την αλλαγή των profiles, των macros κτλ. Δηλαδή δεν θα το πατάτε το πρώτο profile και θα κάνει, και μετά το δεύτερο και θα κάνει 10 δευτερόλεπτα να το φορτώσει. Όλα γίνονται ακαριαία. Μου αρέσει γενικά, εδώ βλέπω και ένα πράγμα που αφαιρείται. Δες το ρε Νίκο. Είναι ωραίο. Φοβερό. Φοβερό. Γλώσσι λεπτομέρεια εδώ. Okay. Τώρα, τι θέλω να πω. Το συγκεκριμένο κοστίζει κοντά στα 45-50 ευρώ, κάπου εκεί. Θα το βρείτε από 42 έως 50 ευρώ. Μου αρέσει γιατί δεν μοιάζει για πολύ φτηνιάρικο πληκτρολόγιο. Και στην τελική και 50 ευρώ δεν είναι το λες και φτηνό πληκτρολόγιο. Είναι μια budget λύση. Μου αρέσει και μου αρέσει που είναι τετραγωνο μπαντελόνις, Νίκο. Τετραγωνοποιημένο, πώς τα λέω έτσι. Και με πολλές γωνίες, έχει το απαραίτητο βάρος. Αλλά ξαναλέω, μην περιμένετε ξαφνικά να πιάσετε στα χέρια σας τίποτα
φανταστικό όσον αφορά την ποιότητα κατασκευής, είναι πολύ αποδεκτή. Καλή λύση για αυτούς που θέλουν κάτι έτσι ομορφούτσικο, που να έχει πλήκτρα προγραμματιζόμενα, να έχουν profiles με multimedia στην άκρη και γενικά ένα άνετο πληκτρολόγιο. Δεν είναι μηχανικό, είναι όμως αθόρυβο και φωτίζεται. Πάμε στο επόμενο combo. Προχωράμε στην ακόμη πιο budget λύση της Cooler Master. Αυτό κοστίζει το πακετάκι, το combo, κοντά στα 40 ευρώ, από 35 έως 45 ευρώ, και παίρνετε και πληκτρολόγιο και ποντίκι. Θα ξεκινήσω με το ποντίκι, γιατί στο πληκτρολόγιο έχω περισσότερα πράγματα να πω. Αυτό είναι το ποντίκι του Octane Combo. Σχεδιαστικά είναι ok, δεν μου αρέσει καθόλου η ποιότητα κατασκευής του, είναι πολύ πολύ απλό το πλαστικό. Τα ακούτε, και είναι και πολύ ελαφρύ σαν ποντίκι. Το καλώδιο του είναι φυσικά απλό. Κάτω ο σένσορας είναι πράσινος. Δεν πιστεύω να αλλάζει ανάλογα με το... Ναι, αλλάζει ανάλογα με το τέτοιο. Φοβερό. Με αυτό το πλήκτρο αλλάζει στο φωτισμό. Μέχρι 7 διαφορετικούς φωτισμούς μπορείς να θέσεις. Φωτίζει και το η ροδέλα. Και στο μπροστά μέρος, δεν ξέρω αν φαίνεται. Φαίνεται, Νίκο, έτσι αν το δείξω. Υπάρχουν και αυτές εδώ οι γρίλες που φωτίζονται και αυτές με λευκό χρώμα του, σαν και αυτό της ροδέλας. Πάρα πολύ απλό γενικά, έχουμε πλήκτρα customizable, είναι όλα μέσα από το μενού, κανονικότατα. Πλήκτρα στο πλάι, δεξιά και αριστερά, όχι δεξιά και αριστερά, ναι, έτσι πως τα βλέπω εγώ. Πλήκτρα εδώ που καθορίζει και, και τα DPI, είναι μέχρι 3.500 DPI ή CPI, όπως θέλετε πείτε τα. Γενικά είναι ένα πολύ απλό, όμορφο, όχι τόσο τέλειο στην αίσθηση mouse, που εντάξει, μαζί με αυτό κάνει όμορφο κόμπο γενικά. Μπορείτε να το συνδυάσετε δηλαδή και με τους φωτισμούς. Το αφήνω στην άκρη όμως το ποντικάκι για να πάω στο πληκτρολόγιο. Βασικά όχι τόσο άκρη, ας το έχω εδώ μωρέ, μην είναι τόσο άκρη. Τώρα, το πληκτρολόγιο. Τι ισχύει γι' αυτό? Ισχύουν τα ίδια πράγματα που είπα και για το ποντίκι όσον αφορά το σχεδιασμό του. Είναι αποδεκτός ο σχεδιασμός, η ποιότητα κατασκευής όχι τόσο, αλλά δεδομένου ότι μιλάμε για budget λύση, νομίζω ότι θα μπορούσα άνετα να καταπιώ κάτι τέτοιο. Γιατί μην ξεχνάτε ότι παίρνετε με 35 ευρώ, παίρνετε ποντίκι, πληκτρολόγιο και μάλιστα που φωτίζονται και όλες και ιστορίες. Τώρα, εννοείται δεν μιλάμε για μηχανικά πλήκτρα, μιλάμε για πλήκτρα μεμβράνης. Το ωραίο είναι ότι έχουμε multimedia keys, δεν υπάρχουν profiles από εδώ, όπως υπήρχαν στο προηγούμενο πληκτρολόγιο που σας έδειξα. Έχουμε multimedia keys από εδώ και από εδώ. Και έχουμε 7 διαφορετικούς φωτισμούς, 2 εφέ φωτισμού, τα οποία ρυθμίζονται από εδώ τα εφέ φωτισμού. Αυτό είναι cycling breathing, που κάνει δηλαδή κύκλο αναπνέοντας το χρώμα. Πώς τα λέω αυτά, δηλαδή μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Τους 7 διαθέσιμους φωτισμούς. Μπορείτε όμως είτε να το έχετε απενεργοποιημένο, είτε να έχετε έναν μόνο φωτισμό σταθερό. Μπλε, κόκκινο, πράσινο, μοβ, κίτρινο, γαλάζιο και λευκό. Μπορείτε όμως να ρυθμίσετε και την ένταση του φωτισμού πατώντας το πλήκτρο function και page up, page down, έτσι. Και μπορείτε, εννοείται, να κάνετε όπως σας έλεγα και το κόμπο, δηλαδή όταν έχετε κόκκινο εδώ φέρνετε και το κόκκινο εδώ. Έχετε, τώρα αυτά είναι μαθηματικά πρώτης δημοτικού, πράσινο εδώ, πράσινο εδώ, μοβ μοβ, έλα ρε, τα έχουν και με τη σειρά. Λοιπόν, υπάρχουν τα γνωστά του τσουνάκια από κάτω. Μου αρέσει αυτό που βάλανε πίσω, λες και είναι ανθρακόνημα. Δεν είναι όμως ανθρακόνημα, γιατί θα κόστιζε πολύ περισσότερο αν ήταν ανθρακόνημα. Αλλά είναι ωραίο touch. Έχουμε εδώ τα ποδαράκια για μερική ανύψωση του keyboard. Λαστιχένιες επιφάνειες στις 4 άκρες για να μην γλιστράει. Το καλώδιο είναι το πολύ απλό, που δεν αφαιρείται όπως στην προηγούμενη περίπτωση του Sharp Pressure. Ένα λογότυπο του Octane εδώ. Αυτά εδώ, να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί τα βάλανε. Δηλαδή αυτές εδώ τις γραμμές σχεδιαστικά, δεν ξέρω, δεν μου κάθονται καλά. Αυτά, ναι, οκ, είναι όμορφα. Αυτά δεν ξέρω, πιο φτηνό το δείχνουν.
παρά του προσθέτουν, ξέρω εγώ, κάτι πιο extreme ύφος. Τα πλήκτρα εδώ λειτουργιών έχουν, πώς το λένε, LED ένδειξη. Τι άλλο ξεχνάω να σας πω για αυτό το πληκτρολόγιο. Ναι, έχουμε anti-ghosting μέχρι 19 πλήκτρα, 6 keys rollover. Αυτά σε γενικές γραμμές. Ξαναλέω ότι είναι μια πολύ πολύ budget λύση για να έχετε πληκτρολόγιο και ποντίκι με χρώματα, customizable keys κτλ. Σαν πληκτρολόγιο εννοείται ότι το προηγούμενο που σας έδειξα, το Surpressor, είναι πολύ καλύτερο. Φαίνεται δηλαδή και από την ποιότητα κατασκευής, δηλαδή όταν το πιάσετε στα χέρια σας. Κάτσε να το φέρω και αυτό, Νίκο. Εδώ. Αυτό είναι σαφέστατα καλύτερο πληκτρολόγιο, το Surpressor. Το ποντίκι, ξαναλέω, εντάξει, ok, συνδυαστικά ταιριάζει μια χαρά. Ξαναλέω, κοντά στο 50 αυτό, κοντά στο 40 αυτό, οπότε μια χαρά. Έχετε budget λύσεις από την Cooler Master. Αυτά, να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ που μείνατε μέχρι και αυτή τη στιγμή στο βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά.